Να πάρουμε ένα συνολικό σχόλιο και από τον κύριο Δελή, να δούμε πώς τοποθετείται για όλα αυτά, κύριε Δελή, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία Γκαντώνα και κύριε Σιωμόπουλε, η διαχείριση της πανδημίας, ένα χρόνο τώρα από την ελληνική κυβέρνηση, νομίζω φαίνεται πολύ καθαρά στους αριθμούς, στους τραγικούς αριθμούς και των νεκρών και των όσων έχουν ασθενήσει, αλλά φαίνεται και στο χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών σήμερα του ελληνικού πληθυσμού. Βεβαίως αυτό δεν προκαλεί καμία εντύπωση σε εμάς, αφού από την πρώτη στιγμή και η ελληνική κυβέρνηση, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές, όλες οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις, αυτό που είχαν ως πρώτο και βασικό ήταν να προστατέψουν καταρχήν τις μεγάλες επιχειρήσεις από τη μείωση της κερδοφορίας τους, με το μικρότερο, παίρνοντας ορισμένα εντελώς απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας, με το λιγότερο βεβαίως δυνατό κόστος. Έγιναν ελάχιστες προσλήψεις και αυτές επικουρικού προσωπικού. Δεν θωρακίστηκε στην πραγματικότητα το σύστημα υγείας. Δεν μονιμοποιήθηκαν καν οι χιλιάδες επικουρικοί που εργάζονται. Και αυτό αποδεικνύεται, κυρία Γκαντώνα, και από το ότι ζούμε ήδη στο τρίτο κατά σειρά lockdown, έτσι δεν είναι, εδώ και ένα χρόνο. Και αυτό αποδεικνύει πάρα πολύ εύγλωτα κατά την άποψή μας ότι τελικά η διασπορά του ιού δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ατομικής ευθύνης όπως λέγεται εδώ και μήνες. Η διασπορά του ιού γίνεται στους μεγάλους χώρους δουλειάς, γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κύριε Δελή, όπου γίνεται... εσείς είστε υπέρ του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είναι ένα θέμα το οποίο το έθεσε μετεπιτάσεως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Συζητείτε σε όλη την Ευρώπη. Συζητείτε σε όλη την Ευρώπη και σας το ρωτώ αυτό για να... να αρχίσουμε να κλείνουμε σιγά σιγά αυτό το κύκλο συζήτησης. Θα σας απαντήσω. Είναι και τα σχολεία, είναι και οι ιδιωτικές δομές υγείας. Εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν τα μέτρα και να ληφθούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων, γιατί από εκεί ξεκινάει η διασπορά. Τώρα, κάθε μέτρο που λαμβάνεται, όπως αυτό, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, δεν λέμε εμείς ότι είναι άχρηστο, θα χρησιμεύσει, όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να ληφθούν και όλα εκείνα τα μέτρα προστασίας και του ελληνικού πληθυσμού και των εργαζομένων στον τουρισμό. Άρα να υπάρξει ένα συνδυασμός, λέτε. Βεβαίως, από το άνοιγμα του τουρισμού. Μάλιστα. Να μην γίνει δηλαδή με τους όρους που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Ωραία. Και που αποτέλεσε και τη βασική αιτία και τη βασική αιτία της έκρηξης εκ νέου. Πάμε λίγο ανάποδα. Ένα σύντομο.